Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την παραμονή Χριστουγέννων ο εμβολιασμός χωρίς ραντεβού στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν μεγάλη καθώς πολίτες κάθε ηλικίας προχώρησαν σε εμβολιασμό. Αρκετοί ήταν εκείνοι που έκαναν την αναμνηστική δόση, ενώ κάποιοι που δεν είχαν βρει ραντεβού μέχρι στιγμής το βρήκαν ως μια καλή ευκαιρία για να προλάβουν να εμβολιαστούν πριν φύγει το 2021. Αναμνηστική δόση. Αναμνηστική δόση. Βρήκατε την ευκαιρία αυτή με τον εμβολιασμό χωρίς ραντεβού, έτσι. Ναι, μάλιστα. Είναι πιο εύκολο να έρθεις, οπότε ήρθα. Εγώ έκανα και την τρίτη δόση. Τώρα περιμένω τη γυναίκα μου. Τρίτη. Εκμεταλλευτήκατε το γεγονός ότι δεν χρειαζόταν ραντεβού, έτσι. Ναι, ήταν καλή ευκαιρία. Τώρα μαζί με τις γιορτές τελειώνουμε και με αυτό. Ήταν εντάξει το σύστημα όλο. Όλα μια χαρά, ναι. Τρίτη δόση, υπέροχα όλα. Τρίτη. Εκμεταλλευτήκατε το γεγονός ότι δεν χρειαζόταν ραντεβού, έτσι. Ναι, γιατί ήταν για αργότερα το ραντεβού μας, οπότε βρήκαμε ευκαιρία και ήρθαμε. Όλα καλά με το σύστημα, τελειώσατε γρήγορα. Ναι, εντάξει, είχε λίγο κόσμο, αλλά αναμενόμενο. Ο εμβολιασμός κατά του κορονοϊού ξεκίνησε στις 10 το πρωί και ολοκληρώθηκε στις 5 το απόγευμα, ενώ υπήρχαν πολλά παιδιά και φοιτητές που εμβολιάστηκαν. Μέρα εμβολιασμού χωρίς ραντεβού σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων. Από τις 10 το πρωί έχει ξεκινήσει ο εμβολιασμός. Οι πολίτες προσέρχονται, θα έλεγα, αθρώα. Έχουν ξεπεράσει τους 100 αυτή τη στιγμή αυτοί που έχουν προσέλθει. Ήδη έχουν εμβολιαστεί περίπου 75 με 80 και συνεχίζει η προσέλευση. Νομίζω ότι ήταν μια κίνηση καλή, έτσι ώστε πολλοί από τους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν νωρίτερα από το Γενάρη, πρώτων Χριστουγέννων, πρώτων εορτών, έστω και για την πρώτη δόση και για την τρίτη πολύ, έτσι ώστε να νιώσουν και πιο ελεύθεροι, να γιορτάσουμε πιο κοντά, αλλά πάντα κρατώντας τις αποστάσεις μας. Κοντά μεν, αλλά σε απόσταση όπως λέμε, έτσι ώστε τηρώντας όλα τα μέτρα, γιατί βλέπουμε ότι και η νέα μετάλλαξη η οποία έρχεται ήδη στην Ευρώπη, να νιώσουμε ασφαλείς και να ζήσουμε καλύτερα τις γιορτές μας. Όλες οι ηλικίες προσέρχονται και παιδιά, πολλοί φοιτητές, πάρα πολλοί φοιτητές, οι οποίοι είτε δεν είχαν καθόλου ραντεβού, ήταν πολύ μετά στο Γενάρη, έρχονται για να ζήσουμε τις οικογένειές τους, όπως είπαμε, να γιορτάσουν τις γιορτές. Ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, κλείνοντας, έστειλε και τις ευχές του για τις γιορτινές αυτές ημέρες. Να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα σε όλους, με υγεία, καλή χρονιά, να ζήσουμε αγαπημένοι και να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Και πιστεύω αυτά να είναι τα τελευταία Χριστούγεννα που γιορτάζουμε με την πανδημία και απομακρυσμένοι μεταξύ μας.